Οι εθνικές ομάδες καλαθόσφαιρας της Κύπρου μας έκαναν περήφανος με την παρουσία τους στη χρονιά που μας πέρασε. Η Εθνική Ανδρών Κάτω των 16 της Κύπρου κατέκτησε το καλοκαίρι του 2016 την πρώτη θέση στην τρίτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών, ενώ λίγους μήνους μετά η Εθνική Ανδρών πραγματοποίησε πολύ θετική παρουσία στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ, κατακτώντας την τρίτη θέση στον όμιλο. Στη συνέχεια, η Εθνική Ανδρών μετέβηκε στο Σαν Μαρίνο, όπου συμμετείχε στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης, κατακτώντας την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο, κερδίζοντας όλα τα παιχνίδια. Εξαιρετικά σημαντικές ήταν οι δύο νίκες κόντρα στα φαβορή, Μαυροβούνη και Ισλανδία, δύο ομάδες που συμμετείχαν στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης είχαμε και την επαναλειτουργία της Εθνικής Γυναικών με τη συμμετοχή αρκετών νεαρών αθλητριών που αφήνουν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Οι επιτυχίες για τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα συνεχίστηκαν αφού η Εθνική Γυναικών κάτω των 18 πήγε στη Μάλτα και κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών τρίτης κατηγορίας, ενώ τις ίδιες ημέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών κάτω των 18 τρίτης κατηγορίας που διοργάνωσε η Κύπρος, η Εθνική Ανδρών της Κύπρου κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Πριν την ολοκλήρωση του καλοκαιριού, είχαμε ακόμα μία συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών κάτω των 18 που έγινε στη Βουλγαρία, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να πετυχαίνει το στόχο του που ήταν η παραμονή στην κατηγορία. Για πρώτη φορά στη χρονιά που μας πέρασε, είχαμε και τη δημιουργία δύο νέων εθνικών ομάδων. Αρχικά με την Εθνική Τροχοκαθίσματος, η οποία ταξίδεψε στην Κομωτινή και συμμετείχε σε διεθνές φιλικό τουρνουά, δίνοντας δύο αναμετρήσεις απέναντι στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Επίσης, είχαμε τη δημιουργία της Εθνικής Ανδρών κάτω των 14, η οποία βρέθηκε στην Ελλάδα για συμμετοχή σε διεθνές εφηλικό τουρνουά, με τους νεαρούς καλαθοσφαιριστές να αποκτούν πλούσιες εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν τα επόμενα χρόνια στην πορεία τους στο άθλημα. Οι εθνικές της Κύπρου μας έκαναν περήφανους τη χρονιά που μας πέρασε και είμαστε σίγουροι πως θα συνεχίσουν να χορεύουν σιρτάκι και τα επόμενα χρόνια.